το πάρκο πολιτισμού στο Κάστρο, που περιλαμβάνει τα Οθωμανικά Λουτρά αλλά και το τζαμί της Καλούτσιανης, απασχόλησαν την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στις συναντήσεις της στο Δημαρχείο των Ιωαννίνων αλλά και στην Περιφέρεια Ηπείρου. Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο και η οποία χαρακτηρίστηκε γόνιμη και ουσιαστική, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, αντιδήμαρχοι αλλά και πρόεδροι νομικών προσώπων και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Το σημαντικότερο είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την προγραμματική σύμβαση που αφορά στις παρεμβάσεις στο Κάστρο ώστε να δημιουργηθεί το Πάρκο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση τις επόμενες ημέρες θα εγκριθεί από το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε αμέσως μετά να υπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο δίνει τη σύμφωνη γνώμη ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στην ορίμανση των μελετών για τα έργα που περιλαμβάνονται στη βιώσιμη αστική ανάπλαση και αφορούν στην περιοχή του Κάστρου. Υπενθυμίζεται πως ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την υποβολή για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος του έργου για τη διαμόρφωση της πλατείας Γλυκίδων και των οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκίδων και Σουγδούρη, όπως και για την υπογειοποίηση δικτύων στην ίδια περιοχή. Στην σύσκεψη με την Υπουργό Πολιτισμού στο Δημαρχείο έγινε εκτενή συζήτηση για την προβολή και αξιοποίηση της μοναστικής πολιτείας στο νησί, όπως επίσης και για την αξιοποίηση του συνεδριακού κέντρου που έχει δημιουργηθεί από τη Μητρόπολη. Η Υπουργός ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο για την ανάγκη αναβάθμιση του πάρκου στα Λιθαρίτσια, όπως και για την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου στην Καστρίτσα. Προϋπόθεση για το δεύτερο αποτελεί η ανάγκη ολοκλήρωσης των οδικών υποδομών, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο. Επίσης, η κυρία Μενδώνη ενημερώθηκε για τις εκδηλώσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και το Πνευματικό Κέντρο στο Έτσκαλέ, ενώ έγινε συζήτηση για τα λειτουργικά προβλήματα των δημοτικών θεάτρων εν ώψη και τη συνάντηση που θα έχει με τα ΔΠΘ όλης της χώρας τις επόμενες ημέρες. Σε γραπτή δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ σημείωσε πως η συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού ήταν σημαντική και ουσιαστική. Σύμφωνα με τον κύριο Ελισάφ, η κυρία Μενδώνη ήταν πλήρως ενημερωμένη για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της και αποφασισμένη να δώσει άμεσες λύσεις. Εξέφρασε δε την βεβαιότητα πως η συνεργασία θα έχει και συνέχεια με σκοπό να δρομολογηθούν λύσεις σε χρονίζοντα θέματα και κυρίως ώστε να υλοποιηθεί το πάρκο πολιτισμού στο Κάστρο. Σε ό,τι αφορά το τζαμί Καλούτσιανη, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, η μελέτη βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου και αναμένεται να εξεταστεί, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις και να προχωρήσει το έργο με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου. Εχθές κάναμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο. Θέματα τα οποία θίξαμε, τα συζήτησα και σήμερα με τον Περιφερειάρχη και όπως πάντα ο Περιφερειάρχης είναι ιδιαίτερα θετικός και είναι κυρίως το θέμα του τζαμιού της Καλούτσιανης. Αυτή τη στιγμή είναι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού η μελέτη, θα την εξετάσουμε, να δούμε τι χρειάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα να γίνει, ώστε με την βοήθεια του Περιφερειάρχη να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το έργο. Συζητήσαμε για το Οθωμανικό Λουτρό. Όπως ξέρετε, είναι μέσα στην ευρύτερη ανάπλαση που θέλει να κάνει στην περιοχή ο Δήμος Ιωαννιτών. Το Οθωμανικό Λουτρό το δρομολογούμε με την υπηρεσία, με την εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ώστε τέλος αυτού του μήνα, το πολύ πολύ αρχές του επομένου, να κατατεθεί το τεχνικό δελτίο για ένταξη και επομένως να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η υλοποίηση του έργου.